Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε ξανά εδώ, αμέσως μετά την κινητοποίηση. Για πείτε μας λίγο τι ακριβώς έγινε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Αυτό που έγινε σήμερα στη Λαμία, που το είχατε προαναγγείλει άλλωστε. Ναι, που είχαμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην εφορία της Λαμίας, αυτή τη φορά και για προβλήματα που έχουν σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών, με την εφορία εδώ πέρα και τα λοιπά. Πώς πήγε σήμερα η κινητοποίηση? Γενικά θα σας έλεγα ότι ευχαριστημένος είμαι. Ναι. Βέβαια θα θέλαμε πιο πολύ κόσμο ακόμη. Ναι. Να σταματήσουν πια. Αυτό είναι άλλωστε και ο μεγάλος καημός που συζητάμε συνεχώς, έτσι. Να καταλάβουν οι συναδελφοί μας ότι δεν έχουμε άλλον τρόπο αντίδρασης. Τι άλλο να κάνουμε? Ναι. Να πάρουμε τα όπλα. Λοιπόν. Και γιατί δεν συγκινούνται? Διότι κάθε μέρα που περνάει, καλοί μου και καλές μου συναδέρφισες και συνάδελφοι, καταλάβετε το. Κάθε μέρα που περνάει η ζωή μας δυσκολεύει. Πριν από 5 χρόνια, 4, 3, μπορούσαμε και βοηθάγαμε και τα παιδιά μας, τα άνεργα και τα εγγονάκια μας. Σήμερα δεν μπορούμε να ζήσουμε τον εαυτό μας με τις μειώσεις που μας κάναν, με το αφορολόγητο. Που έρχεται. Που έρχεται. Επιπλέον. Και που θα ματσάκει στα κόκαλα. Και που, όπως είπα και στο σύντομο χαιρετισμό μου εκεί, τα πράγματα όσο πάνε και χειροτερεύουν. Και τα πολύ χειρότερα δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Έπονται τα πολύ χειρότερα. Είναι μπροστά μας. Και είναι αυτή η διαβολική ημερομηνία που λέει 1η του 19. Όταν δηλαδή θα δούμε τις συντάξεις μας να είναι 18% κάτω. Και θα έρθουν αυτά αν δεν αντιδράσουμε και αν έρθουμε σε ρήξη. Με ποιους έρθουμε σε ρήξη? Χθες. Με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Χθες είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ Αυθιότητας, τον κύριο Σακελάρη. Σας είδα. Τον οποίο ρωτήσαμε πολύ συγκεκριμένα ακριβώς για αυτό το θέμα, για τη μείωση των συντάξεων. Να. Και μας είπε ότι είναι μια εκστρατεία παραπληροφόρησης, γιατί η μείωση των συντάξεων αφορά το 1/4 των συνταξιούχων και αυτών οι οποίοι η σύνταξη είναι αρκετά υψηλά. Δηλαδή η μείωση δηλαδή του 18%, επαναλαμβάνω, αυτά μας τα είπε ο εκπρόσωπος, ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Αυθιότητας. Δηλαδή η μείωση στο 18% των συντάξεων αφορά το 1/4 των συνταξιούχων, όχι όλους. Επειδή ο Βαγγέλης είναι φίλος μου και πολύ γνώριμός μου και συναγωνιστής αρκετές φορές στην πορεία για το δικαιότερο, ναι, των εργαζόμενων στην πατρίδα μας, θα σας πω ότι δεν το έκανε επίτηδες. Πιστεύω, τον άκουσα, ότι είχε κακή ενημέρωση. Στέκομαι σε αυτό, ότι είχε κακή ενημέρωση. Γιατί... Δεν μπορεί να έχει τόσο συγκεκριμένη κακή ενημέρωση όμως. Δεν ξέρω. Είναι θέμα δικό του γιατί το είπε και πώς το είπε. Αν τον είχα τώρα εδώ, θα του έλεγα, Βαγγέλη μου, σε πληροφορήσανε κακώς. Σε πληροφορήσανε. Δεν είναι τα στοιχεία αυτά. Τα στοιχεία τα πραγματικά είναι μέχρι σήμερα. Η σύνταξή μας έχει 40% μειωθεί. Και άμα πάμε, αυτό είναι 100% και, πραγματικό. Και άμα πάμε, ναι, και στο 18 ακόμα από την 1η-1η του 19, θα μιλάμε για 60-58% κάτω. Ποια λογική το λέει αυτό? Καταρχήν... Βαγγέλη, ποια λογική, Βαγγέλη μου, το λέει αυτό? Αυτά είναι δουλεμένα. Είναι λεφτά, είναι δουλεμένα. Τα έχουμε δουλέψει και τα έχουμε πληρώσει. Βεβαίως. Όπως τα πλήρωσες και εσύ. Ασφαλιστικές μόνο εισφορές. Που εσύ τώρα δεν θες να έρθεις κόντρα με την εξουσία. Εγώ όμως που με ξέρεις ότι με λένε Παπαδημητρίου και μπορεί και να σας έχουμε ψηφίσει πάρα πολύ συνταξιούχοι για να έρθείτε στην εξουσία, θα σου έλεγα ότι λέτε ψέματα, παιδιά μου. Δεν είναι τα πράγματα έτσι και δεν είναι έτσι.
Δηλαδή, και τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Εσείς από ευγένεια δηλαδή δεν λέτε περισσότερα τώρα, έτσι, επειδή γνωρίζεστε με τον κύριο Σακελάρη. Μα είναι φίλος μου. Λέτε όμως ότι λέει ψέματα. Αυτό λέτε, πρόεδρε, ότι λέει ψέματα. Τι άλλο να πω. Όχι, λέω ότι. Στην αρχή είπατε ότι έχει παραπληροφόρηση. Είπες Γιώργο μου, το 10% θα υποστούν συνέπειες. Το 90% θα υποστούν συνέπειες. Ναι. Αλλά και το 10 να ήταν, και το 20 και το 50. Γιατί να υποστούν συνέπειες σε ένα θέμα που τα έχουν πληρωμένα οι συνταξιούχοι με χρυσά λεπτά. Χρυσά λεπτά μια ζωή. Ομιλών, σας το ξανά έχω πει εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. 44 χρόνια και 2 μέρες πληρωμένα. Με ποιο δικαίωμα έρχεται τώρα να πω και στο Βαγγέλη τώρα που προέρχεται και από την αριστερά. Αριστερό σημαίνει, Γιώργη, αριστερό σημαίνει νοιάζομαι για τον γειτονά μου που δεν έχει ψωμί να πάει στο σπίτι, νοιάζομαι για τον γειτονά μου που δεν έχει λεφτά να στείλει στο γιο του που σπουδάζει, νοιάζομαι για όλους τους ανήμπορους, αυτούς που δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν λέγεται αριστερός αυτός που μειώνει το εισόδημα των εργαζομένων. Πώς να το πω αλλιώς. Μια χαρά το λέτε. Στην σημερινή κινητοποίηση στην εφορία, επειδή ουσιαστικά κινητοποιηθήκατε έξω από την οικονομική υπηρεσία, έτσι, είναι και δευτερεύοντα μηνύματα αυτά τα οποία περνάνε, όχι μόνο για το ασφαλιστικό, αλλά και για τα οικονομικά της χώρας, σωστά. Σωστά. Το δευτερεύον μήνυμα ποιο είναι, τι προέκυψε από τις ομιλίες και από τις αναφορές όσων βρέθηκαν εκεί. Καταρχήν να σας πω ότι εμείς κάναμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, σεβαστήκαμε το χώρο, ενημερώσαμε τη διεύθυνση, κλείσαμε την πόρτα για 5 λεπτά. Συμβολικό. Ο Μιλόν ήταν αυτός που είχε κλειστεί την πόρτα. Όσοι ήρθαν να μπουν μέσα σεβάστηκαν όταν τους είπα, παιδιά, 5 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ να μην επιμείνετε να περάσετε μέσα ή να βγείτε έξω. Ναι, ναι. Κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία και αυτό το σεβάστηκαν όλοι. Μάλιστα. Και μάλιστα θέλω από τη θέση ετούτη να ευχαριστήσω, το είπα και εκεί στον τόπο αυτό, τους εργαζόμενους, κάποιους από τους εργαζόμενους που κατέβηκαν κάτω και μου είπαν, πρόεδρε, συμπαραστηκόμαστε στη διαμαρτυρία σας αυτή και ότι και εμάς υπολογίστε μας ότι είμαστε κάτι από εσάς. Και τους ευχαριστώ πολύ. Ήρθαν αρκετοί εργαζόμενοι και συμπαραστάθηκαν στον αγώνα αυτόν που κάνουμε για να μπορέσουμε. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε στο ίδιο μήκος κύματος και στην ίδια συχνότητα κινητοποίησης. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι ακριβώς, Γιώργο. Βλέπετε κάτι να αλλάζει όμως, πρόεδρε? Όλους όσοι καλούμε εδώ στο Δελτίο μας μιλούν για προαποφασισμένα μέτρα τα οποία πολύ δύσκολα θα αλλάξουν. Δίκιο έχουν. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λένε τώρα και ο Πετρόπουλος και ο Τσακαλώτος το είπε για τις μειώσεις. Ο Πετρόπουλος μάλιστα είπε ότι θα ξεκινήσουν μέσα στο Δεκέμβριο. Για τις μειώσεις των συντάξεων. Σωστά. Του 18% που σας είπα από την 1η Γενάρη. Ναι, ναι, ναι. Μέσα από την κυβέρνηση τώρα, αν θέλετε, και τοπικοί βουλευτές εδώ, που εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξα με αρκετούς από αυτούς συνεργάτες για 15 και 20 χρόνια. Σωστά. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μου λένε, όταν τους λέω, παιδιά, προσέξτε πολύ καλά. Ό,τι κακό κάνατε, το κάνατε. Ενδώσατε στη γραμμή του κόμματός σας κλπ. Κλπ. Προσέξτε το 18% και η απάντησή τους από 2 εκ των βουλευτών της Φιότιδας ήταν... Κυβερνητικοί βουλευτές. Κυβερνητικοί. Μάλιστα. Δεν είμαστε και τόσο χαζοί να επιμείνουμε στο κόψιμο το 18%. Εύχομαι... Τι σημαίνει αυτό? Εύχομαι... Τι σημαίνει αυτό? Εύχομαι να ισχύσει... Τι σημαίνει αυτό που σας είπαν, τι καταλάβατε, τι εννοούσαν δηλαδή? Ότι δεν θα ψηφίσουμε τις μειώσεις του 18%. Όμως εμείς ξέρουμε ότι αυτά τα έχουν υπογράψει. Ήταν ψηφισμένα. Τα έχουν υπογράψει.
Αυτά είναι ψηφισμένα, δεν χρειάζεται να ψηφίσουν κάτι. Λέει, όταν η οικονομία. Μήπως εννοούσαν κάτι άλλο. Όταν η οικονομία μας. Μήπως εννοούσαν ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Ναι, εννοούσαν ότι όταν η οικονομία μας πηγαίνει πολύ καλά και έχουμε και έχουμε περισσεύματα. Θα τα δώσουν πίσω. Δεν θα επιμείνουμε στις μειώσεις του 18%. Μακάρι. Μάλιστα. Μακάρι, είδαμε. Εσείς καταλάβατε δηλαδή ότι το μήνυμα που πέρασαν ήταν ότι θα κάποια στιγμή θα είναι καλύτερα η οικονομία και θα τα γυρίσουν πίσω δηλαδή. Ακριβώς. Εμείς ξέρουμε ότι όχι θα τα γυρίσουν πίσω. Δεν γίνανε πίσω. Σιγά... Ό,τι μας έχουν κόψει, μας έχουν κόψει. Σιγά μη γυρίσουν. Πάει αυτό. Σιγά μη γυρίσουν. Αυτό πάει. Πάει αυτό. Ό,τι μας έχουν κόψει, αλλά συν ακόμα 18% είναι πολλά τα λεπτά. Θα μας φέρουν εκεί που να μην μπορούμε να ζήσουμε ούτε τον εαυτό μας. Όχι τα παιδιά μας τα άνεργα, παραδείγματος χάρη, όσοι έχουν παιδιά άνεργα. Το κάνουμε πολλές φορές, θα το ξανακάνω για μια ακόμη φορά. Το μήνυμά σας προς όλους αυτούς που μας ακούνε και κάθονται στο σπίτι τη στιγμή που η πιο θαραλέη, να το πω έτσι εισαγωγικά, η πιο κινητική, ίσως και αυτοί που είναι λίγο πιο προβληματισμένοι, βγαίνουν και διαμαρτύρονται στον δρόμο. Ποια είναι το μήνυμά σας, Πρόεδρε? Εμείς το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους τους συναδέρφους και τις συναδέρφισές μας είναι όταν το σωματείο τους καλεί, καταρχήν όσοι δεν είναι γραμμένοι στο σωματείο, δεν πληρώνουν τίποτα πια στο σωματείο, δεν έχουμε συνδρομή ετήσια καμία, μηδέν. Έρχονται, γράφονται, δεν πληρώνουν τίποτα, ούτε ένα ευρώ και έχουν να κερδίσουν από το σωματείο πολλά. Γιατί αν, μέσω της διεκδίκησης, αν διεκδικήσουμε και δικαιωθούμε, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, εφράνθετε. Αλλά εμείς τους συναδέρφους τους θέλουμε και έχουν χρέος, ηθικό χρέος, να είναι κοντά στο σωματείο τους. Άχιστε. Εκεί τους περιμένουμε στο σωματείο μας, να αγωνιστούμε όλοι μαζί σήμερα τη δουλειά που κάναμε. Και κάτι άλλο. Σήμερα έγινε στη Λαμία, αύριο θα γίνει στη Λάρισα, την άλλη στο Βόλο, προχθές στην Κατερίνη. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας αυτή τη στιγμή υπάρχει αναβρασμός. Και για το κανάλι σας, για την εκπομπή σου Γιώργη, θα πω ότι αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος σε όλη τη χώρα, μετά θα πάμε, από ό,τι το ξέρω και από την Ομοσπονδία μας, ναι, στην οποία συμμετέχω στο στενό προεδρείο, θα γίνει πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα. Γιατί μάλιστα, εκεί δεν θα είναι μόνο τα κανάλια της Φιότητας και θα είναι τα κανάλια από την Ελλάδα και όχι μόνο. Και απ' έξω. Σας εύχομαι καλή δύναμη, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σε εσάς και σε όλους σας. Επίσης, ναι, να πω ότι σήμερα φιλοξενήσαμε στην εκδήλωσή μας αυτή τον Παναγιώτη τον Κάλβο από την Ομοσπονδία του ΙΚΑ και τον Μάικη τον Κούβα από την Ομοσπονδία τη δική μας του ΟΑΕ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Πρόεδρε.